Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, ιδιαίτερα τα νέα μέλη, τους νέους θελετούς που συμμετέχουν πρώτη φορά σε θεσμικές διαδικασίες του Δήμου Άμβλου. Να ευχηθώ καλή χρονιά, να έχουμε υγεία, να είναι μια οικονομική θητεία. Θα ήθελα να δώσω λόγο στον Δήμαρχο να πει δύο λόγια, τον κύριο Λουτσάρη, ως επικεφαλής της Παραδάξης Αντιπολίτευσης. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στη νέα δεκαετή δημοτική θητεία του Δήμου μας. Ξεκίνησε πριν λίγες μέρες και έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, στους εορτάζοντες τη σημερινή μέρα της εορτάζωσης, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά εδώ στο Γιάννη και στην Άννη Σαραβάμπη που έχει δώσει κάποιο πόλεμο και δεν μπορούσε να παρεμβηθεί. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλους και να έχουμε μια καλή χρονιά. Αποτελεί μεγάλη σκηνή και συνάμα είναι τεράστια η ευθύνη που μας εμπιστεύτηκε ο αδειότυπος λαός, το δημόσιο του νησιού μας και τη διοίκηση για δεύτερη φορά. Είναι τεράστια ευθύνη τόσο για μένα, όσο και για τους συνεργάτες μου, στην οποία όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να ανταποκριθούν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι μας τίμησαν και μας εμπιστεύτηκαν την πορεία του νησιού μας, δίνοντάς μας τη δεύτερη ζωή. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους αδειώτες και τις αδειώτησες ότι θα πορευτούμε με ετοιμότητα, με συνέπεια, με σοβαρότητα και με ενότητα για το καλό του νησιού μας και μόνο. Έχουμε χρέος να δουλέψουμε με όλη μας τη δύναμη, με αποτελεσματικότητα, ώστε να φέρουμε στο νησί μας προγράμματα και χρηματοδοτήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Έχουμε χρέος να δουλέψουμε με ράκι και να ανεβάσουμε το νησί και να δώσουμε την άνθρωπη θέση σε τις αξίες, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό μας, όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει πάρα πολλά το νησί μας και το πλούσιο φυσικό πλούτο μας, το μοναδικό φυσικό πλούτο που έχει η Άμβλος. Θα ήθελα επίσης να πω συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγμένους οι οποίοι αποτελούν σήμερα για τα 5 χρόνια τα επόμενα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, σε όσους λοιπόν εκλέχθηκαν, αλλά και σε όσους δεν εκλέχθηκαν, αλλά έδωσαν ένα τίμιο και πολιτισμένο αγώνα. Οι αρχές μας, οι αξίες μας και οι καθένας είναι όρια διαπραγμάτευση. Η δημοκρατική λειτουργία, η ενότητα, η συνεργασία, ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη, ο σεβασμός στον διακριτό ρόλο ανάμεσα στους ελετούς και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, η σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης που θέλουμε να αναπτυχθούν με τους κατοίκους του νησιού μας, αλλά και αναμεταξύ μας, η αξιοπρέπεια, η ετοιμότητα, πάνω απ' όλα η χρηστή διοίκηση, αποτελούν για μας απαράβατους όρους. Δεν θα επιτρέψουμε μια μικρή παρένθεση όμως σε κανένα να συκοφαντεί συνανθρώπους μας, τις οικογένειές μας ή εμάς τους ίδιους. Εκεί θα είμαστε πολύ αυστηροί και πολλές φορές θα είμαστε δυσάρεστοι. Οφείλουμε να διοικήσουμε αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας απέναντι στους συμπολίτες μας, απέναντι στην ιστορία μας, στον πολιτισμό μας και στις αξίες μας. Με κάθε δυνατό τρόπο δίνουμε λύσεις στα προβλήματα, στηρίζουμε τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, είμαστε δίπλα στην νεολαία μας, είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Σε συνεργασία με την ΓΕΔΕ, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με την Περιφέρεια, με το Κρατικό, με την Κρατική Διοίκηση, με το Επαρχείο και με το Κέντρο Υγείας της Άμβλου, διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες παροχής υγείας στο νησί μας. Ο όρος πια νησιωτικότητα πρέπει να βρει τον δρόμο του, πρέπει να γίνει πράξη και σε αυτό πιστεύω ότι όλοι θα είμαστε μία γροθιά για να διεκδικήσουμε αυτό. Επιδιώκουμε τη συνεργασία όλων των δυνάμεων και των φορέων του νησιού μας, όπως επιδιώκουμε τη συνεργασία με την κρατική διοίκηση, με την περιφέρεια, με το επαρχείο, προκειμένου να δώσουμε τις βέλτιστες εκείνες λύσεις που έχει ανάγκη το νησί μας και η κατοικία. Όλα αυτά τα επιδιώκουμε για να έχουμε σύγχρονες υποδομές, αποτελεσματικές υπηρεσίες, καινοτόμες δράσεις για να επενδύσουμε στην υγεία, στη παιδεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στον ψηφιακό δήμο. Και αυτά, υιοθετώντας τις βέλτιστες
αρχές, ακούγοντας κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, σκύνοντας πάνω από κάθε πολίτη, από κάθε υπόθεση, διαβάζοντας κάθε δυνατό σενάριο για να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση, αναζητώντας και αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου το νησί μας να αποκτήσει τις υποδομές εκείνες που έχει ανάγκη ή να δρομολογηθούν άλλες, γιατί οι υποδομές είναι ένα χρονοφόρο φαινόμενο το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι θα βάλουμε στόχο να φέρουμε όσα πιο πολλά προγράμματα μπορούμε στο νησί μας. Την 1η Ιανουαρίου λοιπόν ξεκίνησε μια πενταετία, μια νέα περίοδος δημιουργίας. Προχωράμε όλοι μαζί μπροστά για το νησί μας. Είμαστε όλοι εδώ για το νησί μας, για την άνθρωπο μας, που είναι πάντα στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Ο τόπος που μεγαλώσαμε, που περάσαμε τα παιδικά μας και τα εφηβικά μας χρόνια, μας χρειάζεται όλους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και στο τέλος τα προβλήματα είναι οι αντίπαλοι μας. Εύχομαι καλή δύναμη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και μέσα από εδώ να βγουν εκείνες οι αποφάσεις οι οποίες θα δώσουν την αληθινή πρόοδο στο νησί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή αρχή. Και θα τα φτιάξουμε πράγματα που θεωρούμε ότι δεν είναι σωστά ίσως στην κατεύθυνση.
επαναλαμβάνω το απαιτούμενο να δίνει τους πάντες. Στα πλαίσια αυτά, επαναλαμβάνω να ψηφίσω την επιλογή τη διοίκηση και τον πρόεδρο, να ευχηθώ μια ειδία και να πω ότι μην ξεχνάμε ότι στο τέλος της πολιτικής διαδρομής του καθενός, αυτό που μένει το αποτύπωμα μου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναθέσω χρέη καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της πολιτιστικής συνεδρίασης στο Γιάννη Κοβίλα και να το ευχηθώ και βάλω την πλευρά μου να είναι πολύ φωτός. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις παρουσίες. Παρέντες δημοτική σύμβουλη λοιπόν είναι Αυγουστίνος Αλέξανδρος, Βολίκα Άννα, Βόσος Ανδρέας, Θεοδωράκης Διαμαντής, Θωμάς Κυριάκος, Κασιδόνη Μαργαρίτα, Λοτσάρης Δημήτρης, Μακρύκος Λατίκη Αθηνά, Μουστάκας Νικόλαος, Βαρτής Βασίλης, Πολέμης Δημήτριος, Στεφάνου Λασκαρό, Στεφάνου Νικόλαος, Κυνιακός Δημήτριος, Τρανάκος Γεώργιος, Τσαός Σπυρίδων και Τσομήρου Αθηνά. Να πω ότι ο Νίκος ο Βιδάλης δεν μπορεί να είναι παρόν, βρίσκεται στο εξωτερικό. Και η Ιωάννα Ειδική Σαραβάνο, θα της ευχηθώ να είναι πολύχρονη, μας έχει στείλει ένα μήνυμα προς τον Προεδρεύοντα Σπυρίδων Τσαρούση. Καλημέρα σας. Σας εύχομαι καλή χρονιά και την ειδική θητεία. Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην ειδική συνεδρίαση που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 λόγω προγραμματισμένων διαθυμόντων δεν πρέπει τους άτομα. Να πούμε και τους παρόντες των Προέδρων των Πολυμελών Κοινευτήτων. Μαζί μας είναι η Κατσιώτη Κατερίνη από την κοινότητα Άντριου, δημοτική κοινότητα Άντριου, Λάζαρος Σιώπος από την κοινότητα Μεσαριάς, Γρηγορίου Μαρία Κυριακή από την κοινότητα Γαβρίου, Ρόμος Γεώργιος της κοινότητας Κορφίου, Στάθης Πέρτος της κοινότητας Αμπικίνου. Και από προέδρους ομολογών κοινοτήτων είναι η Μαρία Δημητράκη από την κοινότητα Κοχύλου και ο Λεπέσης ο Πέτρος από την κοινότητα της Άντριας. Υπάρχει κάποιος που δεν άκουσε το όνομά του και είναι παρόν σήμερα μαζί μας. Ωραία, είμαι και το μέλος της τοπικής κοινότητας Αμπικίων. Ελαραβάτικα. Και είναι και ο Νίκος Κατσίκης από την κοινότητα Γαβρίου. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα λοιπόν τα διαδικαστικά. Να πούμε λοιπόν σήμερα ότι καλούμε να συντονιστούμε σε σώμα ως το Συμβούλιο. Στη συνέχεια να εκλέψουμε τη Δημοτική Επιτροπή. Η θητεία Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι έως 30 Απριλίου 2026. Να πούμε διαδικαστικά ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από τη δεύτερη παράταξη και ο Γραμματέας αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει τρίτη παράταξη, από την παράταξη του Δημάρχου. Η επικύρωση γίνεται με φανερή ψηφοφορία, διανάταση ισχυρός, χωριστά, για κάθε αξίωμα. Οπότε δεν εκτυπώνουμε ψηφοδέλτια, δεν απαιτείται διαδικασία του ψηφοδέλτια. Για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Σουσούς, στον έγγραφό του, προτείνει την κυρία Τσομήρου Αθηνά. Η θέση του Αντιπροέδρου, κ. Λοσάρη, κύριε Τσομήρου, αποδέχεστε. Κύριε Λουσάρη, αποδέχεστε. Α, συγγνώμη. Ναι. Ωραία, και να καλύψουμε για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, η παράταξη του Δημάρχου το δίνει τον κύριο Αυγουστίνο Αλέξανδρο. Κύριε Αυγουστίνο, αποδέχεστε. Οπότε τώρα ξεχωριστά για κάθε αξίωμα μπορούμε να περάσουμε στην διαδικασία της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε λοιπόν για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την θέση την κυρία Τσομήρου Αθηνά. Για να είμαστε σκληρός. Συγγνώμη, δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάποιος που δεν ψηφίζει. Η θέση τώρα ψηφίζει τον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Στεφάνη.
και για την θέση του Γενικού Γραμματέα, καλούμε να επικοινωνήσω την υποψηφιότητα του κ. Αλεξίου. Οπότε μπορούμε τώρα να περάσουμε τη φάση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ήταν ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος λοιπόν, μέχρι 30/6/2026 του Δημοτικού μας Συμβουλίου είναι η κυρία Χρυσομύρου Αθηνά. 17 ψηφίες. Καλωρίζει Αθηνά. Αντιπρόεδρος με 17 ψήφους ομόφωνα είναι ο Στεφάνου. Και Γενικός Γραμματέας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο κ. Αγκοστίνος, επίσης ομόφωνα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διαδικασία και να παραδώσω την Προεδρία στην κυρία Χρυσομύρου. Σπύρο, συγχαρητήρια για την προσδιάρκεια που ανέλαβε σε αυτή τη φορά να ξεκινήσεις τα πρώτα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι βέβαιο ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να πάμε μπροστά. Αθηνά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον νέο Προεδρείο. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το πιο νετραλικό κομμάτι του Δημοτικού Συμβουλίου, γι' αυτό στο μεγαλύτερο ποσοστό θα καθορίσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο να βολευθεί με σωστό τρόπο και με αποτελεσματικό τρόπο. Να είστε καλά. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι μου, δημοτικοί συνάδελφοι, αποτελεί πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για μένα σήμερα η εκλογή μου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν πίσω σε αυτό να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Θεοδόση Σουσίδη, γιατί έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου για να με προτείνει για αυτή τη θέση, αλλά και όλους εσάς, τους συναδελφούς μου και τις συμπολίτες και τις αντιπολίτευσης, γιατί στηρίξατε αυτή την απόφαση. Με τον Δήμαρχο έχουμε μακρά ιστορία μαζί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δίπλα-δίπλα έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια. Σύντομα τον ξέρω από μικρό παιδί, γι' αυτό θα μου επιτρέψει να πω σε ευχαριστώ πολύ φίλε Θεοδόση. Θεωρώ ότι ξεκινάει μία καινούργια εποχή για την άνοδο μας. Μία εποχή που σίγουρα για να γίνει καλύτερη θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό και συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι με ο καθένας και κάθε μια από τη θεσμική του θέση. Οφείλω να σας υποσχεθώ και να δεσμευτώ ενώπιον σας, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μπουκάρης, ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβουλίων. Βεβαίως μπορώ να έχω άποψη για την μου, αλλά σαν πρόεδρος θα είμαι όλων των Δημοτικών Συμβουλίων πρόεδρος. Εξάλλου ο κοινός μας στόχος είναι ακριβώς η αγάπη μας για την Άνδρο, τα προβλήματά της και η προσπάθεια να βρούμε λύσεις αυτά. Η διαφορετικότητα των απόψεων είναι στοιχείο δημοκρατίας. Γι' αυτό πρέπει να είναι ο οδηγός μας. Έτσι, σας υπόσχομαι ότι με όλο μου τις δυνάμεις θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω το δικαίωμά σας να πείτε ελεύθερα την άποψή σας. Βεβαίως, στα πλαίσια της νομιμότητας και του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα πραγματικά με τη βοήθεια όλων σας να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο της Άνδρος μας, όπως το εξίζει, να αποτελέσει πρότυπο ομαλότητας, ομαλής λειτουργίας, ευγένειας, ευπρέπειας και πολιτισμού. Κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία, δύναμη, αντοχή
και καλή και δημιουργική θητεία. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε ξεκινάμε για τον καθορισμό της δημοτικής επιτροπής. Καθορίζουμε λοιπόν με το συμβούλιο αυτό την δημοτική επιτροπή. Θα πρέπει πάλι να ορίσουμε, να πούμε αν υπάρχει απαρτία. Είμαστε ίδιοι, επομένως υπάρχει απαρτία, εξασφαλίζει η απαρτία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην επιτροπή. Που αυτή τη φορά θα πρέπει να γίνει με ψηφοδέλτια, με μυστική ψηφοφορία. Θα πρέπει για την βουλευτική να ορίσει δύο μέλη, η συμβουλευτική άλλα δύο, με πρόεδρο τον Δήμαρχο. Κύριε Μιχάλη, θα μας πείτε, τέσσερα μέλη θα θέλαμε, δύο θα βγουν, δύο τακτικά, δύο αναπληρωματικά, βάσει των σταυρών που θα προτιμήσετε. Και εμείς τα ίδια. Άλλα τέσσερα μέλη, δύο τακτικά, δύο αναπληρωματικά, τα οποία θα διαλύουν βάσει αυτών. Λοιπόν, έτσι αναπληκτική σειρά, πολύ κάνα, Βόσος Αντρέας, Θεοδωράκης Διαμαντής, Σαούσης Σπύρος. Λουτσάρης Δημήτριος, Θωμάς Κυριάκος, Στεφάνου Νικόλαος, Κυριακός Δημήτριος. Οπότε θα περιμένουμε λίγο να βγουν τα ψηφοδέλτια ώστε να ψηφίσουμε. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα? Ωραία, ένα διάλειμμα μέχρι να επιστρέψει ο καλαδέας της. Σαμποτάρισε την πρόεδρο, το είδα φανερά. Έτσι για να φέρουμε την διάρκεια. Με 8 ψήφους, Βολή Κάνα με 7, Τσαούσης Σπυρίδωνας με 2 και Βόσος Αντρέας με 1. Από αυτά θα πούν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Στην μειοψηφία. Πρώτος, Λουτσάρης Δημήτριος με 5. Κυριάκος 4, Στεφάνου Νικόλαος με 2 και Κυριακός Δημήτριος με 1. Καλή επιτυχία, έχουμε το έργο σε διευθύνη. Πρόεδρος λοιπόν της Δημοτικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος ο κ. Σουσούδης, Θεοδωράκης Διαμαντής και η Βουλή Κάνα πρακτικά μέλη. Ο κύριος Θεοδωράκης αντικαθίσταται από τον κύριο Τσαγούση και ο κύριος Μπόσος αντικαθιστά την κυρία Βολίκα. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Κλείεται η συνεδρία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ πολύ να υπογραφεί το πρακτικό. Περάστε. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή επιτυχία.